Ελάτε, ελάτε, ο κύριος Αναστασόπλος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς. Καλησπέρα σας. Χωρίς να αντιτίθεμαι στον ορισμό της 2ης Φεβρουαρίου ως τοπική εορτή, αργία με συγχωρείτε και με απόλυτο σεβασμό, θα ήθελα να εκφράσω τον προβληματισμό μου. Στην ιδανική περίπτωση θα υπήρχε δυνατότητα καθιέρωσης τόσο της 2ης Φεβρουαρίου, εορτής της Παναγίας της Παπαντής, όσο και της 23ης Μαρτίου, ημερομηνίας απελευθέρωσης της πόλης Καλαμάτας και ταυτόχρονα έναρξης επανάστασης των Ελλήνων κατά του Οθωμανικού ζυγού, ως ημερών αργίας για την πόλη μας. Εάν αυτό δεν μπορεί να καταστεί δυνατό, θα πρέπει δυστυχώς η πόλη μας να διαλέξει. Στη συνεδρία της 28ης Μαρτίου, σε τοποθέτησή μου τάχθηκα υπέρ της καθιέρωσης της 23ης Μαρτίου ως αργίας, λόγω της σημασίας του ιστορικού γεγονότος για την πόλη μας και για ολόκληρη τη χώρα. Προς επίρρωση αυτή τη σημασία, παρέθεσα σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο έναρξη επανάστασης επιχειρήματα, που δεν θέλω να επαναλάβω. Ανέφερα επίσης πως με συστηματική προσπάθεια από μέρους των ηθινότων της περιοχής Αραιόπολης, η λαϊκή παράδοση είναι να λάβει το χαρακτήρα βεβαιωμένης ιστορικής αλήθειας, με την πραγματοποίηση τοπικών εκδηλώσεων και πιο επίσημα με την κήρυξη τα τελευταία χρόνια της 17ης Μαρτίου ως επίσημης τοπικής αναργίας στην Αραιόπολη και η ολόκληρη τη Μάνια. Ανέφερα επίσης τον προβληματισμό σχετικά με όσα υπόθηκαν στην ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για το πού ξεκίνησε η Επανάσταση, για το πού δημιουργήθηκε μεσηνιακή γερουσία και από το πού προήλθε και απεστάλη στις ευρωπαϊκές αυλές η πρώτη προκήρυξη προς τους χριστιανικούς λαούς. Τόσο στο σήμα του Δήμου μας, όσο και σε αυτό της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, εκπονίζεται το Ναός των Αγίων Αποστόλων. Και μάλιστα στο πρώτο γράφηκε με ημερομηνία 23 Μαρτίου 1821. Και στις δύο περιπτώσεις η επιλογή καταδεικνύει τη σημασία του γεγονότος και προς αυτό αντιπροσωπεύει την πόλη μας. Είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητά της. Στοιχείο που προσδίδει υπερηφάνεια στους κατοίκους της. Παράλληλα, συνιστά κυρίαρχο στοιχείο της τουριστικής ταυτότητας της πόλης. Στα στοιχεία που συνθέτουν τη μοναδικότητα του τουριστικού μας προϊόντος, το ιστορικό αυτό γεγονός καταλαμβάνει σημαίνουσα θέση. Στη σχετική με το ψηφιακό μουσείο διπλωματίας σελίδα του Καλαμάτα 21, διαβάζει κανείς τα ακόλουθα. Η Καλαμάτα είναι ένας εμβληματικός στόχος για την Επανάσταση του 21. Κήρυξε την έναρξη επανάστασης στις 23 Μαρτίου. Συνέταξε και απέστειλε τα πρώτα διπλωματικά έγγραφα της χώρας. Είναι ένα πλήθος πληροφοριών που καταδεικνύει, αν θέλετε, την σημασία της ημέρας αυτής για την πόλη μας. Αναρωτιέμαι, προς τι πανηγυρική λόγη εκδηλώσεις ή δηλώσεις στη δημιουργία του ψηφιακού μουσείου διπλωματίας, όταν δεν αποδίδεται η πρέπουσα τιμή στο γεγονός με το να καθιερωθεί 23 Μαρτίου τοπική αργία. Όταν επιτρέπεται η βάναυση παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας. Το ερώτημα είναι: ο εορτασμός της απελευθέρωσης Καλαμάτας θα συνεχίσει να παραμένει στη σκιά με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργούν κανονικά και με τον όποιο εορτασμό είναι πάντα στεγμωμένοι στις μεσημεριανές ώρες ώστε να μην τονίζει την αξία του γεγονότος? Θα παραμείνει με δέσμη επιλογών και τακτικών του παρελθόντος ή θα αποφασίσουμε γνώμονα το συμφέρον της πόλης? Αξίζει αναφορά στο παράδειγμα των Ιωαννίνων, όπου η ημερομηνία απελευθέρωσης της πόλης είναι θεσμοθετημένη τοπική αργία, αποδίδοντας το αντίστοιχο γεγονός στην αξία που του πρέπει. Παράλληλα, το γεγονός πως η ημέρα εορτασμού του πολιούχου της πόλης Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνου του Νεομάρτυρος δεν είναι καθιερωμένη αργία, ουδέποτε εμποδίζει τον λαό εορτασμό του και μάλιστα και τρίμερο. Χωρίς φυσικά διάθεση μείωση της αξίας του θρησκευτικού γεγονότος, θέλω να τονίσω πως η θέση της εορτής της υπαπαντής του Σωτήρου στη συνείδηση των πιστών δεν απειλείται και σε κάθε περίπτωση ο εορτασμός θα είναι λαμπρός. Αντίθετα, το ιστορικό γεγονός της απελευθέρωσης της Καλαμάτας και της άνοιξης επανάστασης των Ελλήνων βάλεται παντιοτρόπως. Εάν δεν μπήκατε στον κόπο να διαρευνήσετε τα περιθώρια να αναζητήσετε φόρμουλα καθιέρωση των δύο αργιών, παρακαλώ να αποσύρετε το θέμα και να προβείτε ανάλογες ενέργειες. Εάν πάλι δεν αφήσετε τη δυνατότητα καθιέρωση ένα Δήμο δύο τοπικών αργιών, οφείλετε τόσο για λόγους πολιτικού τάκτος και λόγω της σοβαρότητας του θέματος να θέσετε στο σώμα τις δύο προτάσεις και αφού αναπτυχθεί η κατέρωθεν επιχειρηματολογία να ακολουθήσει ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι πρόθεσή μου να είμαι αντίθετο στην καθιέρωση της 2ης Φεβρουαρίου σε καμία περίπτωση και ιδιαίτερα ότι είναι συμφασμένη με την πόλη μας τόσα πολλά χρόνια. Δίνω όμως αυτόν τον προβληματισμό για περαιτέρω σκέψη. Σας ευχαριστώ.